Οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν νέα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Το αμερικανικό πακέτο, που περιλαμβάνει συστήματα αεράμινας, ρουκέτες και εφόδια πυροβολικού, ανέρχεται σε αξία 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη, να εκπαιδεύουμε και να συμπαραστεκόμαστε στην Ουκρανία. Η Σουηδία ενέκρινε ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία που περιλαμβάνει το σύστημα πυροβολικού Archer. Σε αυτή τη φάση η βασική αποστολή του κράτους μας, όλων μας και των εταίρων μας είναι να ενισχύσουμε την αίσθηση του κράτους τρομοκράτη ότι δεν θα πετύχει τίποτα στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Ατομικής Ενέργειας που επισκέπτεται το Κίεβο με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα με τις πυρηνικές υποδομές της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ, σε ανάρτησή του στο Telegram απείλησε, γράφοντας ότι η ήττα μιας πυρηνικής δύναμης σε συμβατικό πόλεμο μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη ενός πυρηνικού πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας με σκοπό να αποτρέψουν, όπως δήλωσαν, τον κίνδυνο επιθετικής ενέργειας από τη Δύση.